σοκ προκαλεί βίντεο της drag queen που αυτοποκαλείται Roby Candles, η οποία διάβασε το περίφημο παραμύθι στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο βίντεο αναφέρει πως έχει πάει με 15 χρόνια και μάλιστα κινδύνεψε να πάει φυλακή γι' αυτό. Πιστεύω ότι εντάξει, 15 χρονών τώρα άτομα να βρίζω εδώ 15 χρονών άτομα δεν Παρά λίγο να μπω φυλακή μια φάση. Πάρα λίγο μια φάση. Σημειώνεται ότι οι γονεί με τα παιδιά του αλλά και εκπρόσωποι των κομμάτων παρακολούθησαν την εκδήλωση που διοργανώθηκε από μια οργάνωση που αποκαλείται Θεσσαλονικιώτη και Περιφάνεια, με drag queen, να διαβάζει παραμύθι σε παιδιά ηλικία από 3 έω 13 ετών στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η εκδήλωση αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει σε χώρο ιδιωτικού παιδικού σταθμού στην Καλαμαριά. Ωστόσο, λόγω των αντιδράσεων, οι διοργανωτέ άλλαξαν τον χώρο διεξαγωγή. Τώρα στο εν λόγω βίντεο η drag queen φέρεται να είναι σε νεότερη ηλικία και πριν τη μεταμόρφωση, όπου όχι μόνο παραδέχεται ότι πήγε με 15χρονο, αλλά παραλίγο να πάει και φυλακή γι' αυτό. Όχι μόνο δεν πήγε φυλακή, αλλά τελικά εξελίχθηκε σε θεά που την προσκυνούν τα πολύχρωμα κόμματα της Βουλής και μάλιστα βρίζουν και στοχοποιούν όσους εκφράζουν αντιρρήσεις, λέγοντάς τους ότι είναι ακροδεξιοί και σε παραλήρημα μίσους.